Γεια σας, είμαι η Εύφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα πολύ γρήγορο βίντεο με αυτή την ιδιαίτερη τσάντα. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς όσο άρεσε σε μένα. Έχω αυτά τα ξύλινα πλαϊνά. Κυκλοφορούν πολύ τον τελευταίο καιρό. Δεν ήθελα όμως να κάνω μία τσάντα με το κλείσιμο, το κλασικό από πάνω με το φερμουάρ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια βίντεο. Είχα όμως την ιδέα να βάλω ύφασμα μέσα και να είναι σαν πουγγί που σουρώνει και έτσι είναι και πάρα πολύ εύκολο για κάποιες κυρίες που δεν το έχουν με τη ραπτική, το να βάλουν φερμουάρ και όλα αυτά. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε πολύ απλά και να είναι μια ιδιαίτερη τσάντα. Έχω πάρει λοιπόν μία τσάντα φύλαξης, είναι αυτές οι τσάντες που βάζουν μέσα παπούτσια, τσάντες. Εγώ πάνω στο πάνω μέρος γάζωσα ένα κομμάτι κορδέλα βελούδινη που είχα, έκανα τις γωνίες μου για να έχει μεγαλύτερο πάτο όταν θα μπαίνει μέσα και αφού την ετοίμασα την αφήνω στην άκρη. Παίρνω λοιπόν το ξύλινο πλαϊνό και το δουλεύουμε όπως ακριβώς δουλεύουμε και τον πάτο, όταν κάνουμε πάτο σε τσάντα. Μπαίνω, ξεκινάω με ένα άριχτο και θα κάνω με το συγκεκριμένο νήμα που βάζω εγώ, ένα απλό βομβακερό στυλ μακραμέ είναι και βελονάκι νούμερο 4,5. Θα κάνω το πλαϊνό 1-2, 1-2. 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο. Μέχρι να φτάσω στο τέλος. Έφτασα λοιπόν στον τελευταίο μου πόντο. Θα μπω με βουβό και θα σας πω ότι επειδή ξεκίνησα στο ύψος ακριβώς που εγώ ήθελα να αφήσω το άνοιγμα για την τσάντα, θα συνεχίσω τώρα κανονικά να πλέκω. Εάν έχετε ένα τέτοιο ξύλινο στοιχείο που δεν έχει παράσταση και να πρέπει να είναι ίσια, θα κάνετε ακριβώς το ίδιο με μένα. Αν έχετε όμως στοιχείο με παράσταση, θα πρέπει να ξεκινήσετε σε αυτό το ύψος περίπου, εκεί που θέλουμε να αφήσουμε το από πάνω ανοιχτό. Βέβαια, για να μην σας αγχώνω κιόλας, μπορείτε απλά τελειώνοντας την πρώτη σειρά να δέσετε το νήμα σας, να στερεώσετε και να ξεκινήσετε το σωστό σημείο από την αρχή, όπως ξεκινάμε όταν κάνουμε τσάντες με πάτους. Ξεκινάω λοιπόν να κάνω άριχτα, όμως όχι επάνω στον πόντο όπως κάνουμε τα άνοιχτα, όχι εδώ πάνω, μπαίνω κάτω στο νεύρο του άριχτου πόντου, ανάμεσα στο V που δημιουργείται. Είναι το σημείο που θέλει λίγο ζόρι το βελονάκι για να μπει, ενώ επάνω στον πόντο μας κλασικά όταν μπαίνουμε, μπαίνει πιο εύκολα. Ανάμεσα λοιπόν στο V που έχει δημιουργηθεί από τα άριχτα της προηγούμενης σειράς, κάνω άριχτα. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά έτσι, μπαίνοντας στο νεύρο του άριχτου πόντου, γύρω-γύρω, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα, τους πόντους που έχουμε. Εγώ έχω μετρήσει και ξέρω ότι θέλω 55 άριχτα μέχρι το σημείο που θέλω και το υπόλοιπο όλο μένει ανοιχτό. Μόλις φτάσω εδώ θα σας πω. Έφτασα στον 55ο πόντο, αυτό το κενό θεωρώ ότι μου είναι αρκετό, μπορείτε να αφήσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο, αν και το μικρότερο ίσως να μην βολεύει γιατί δεν θα χωράει να βάλουμε τίποτα μέσα. Πάμε λοιπόν μια λυσίδα και γυρίζω πια τη δουλειά μου, δεν συνεχίζω. Γυρίζω πίσω και θα πλέκω μόνο αυτό το κομμάτι τώρα. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, κάνω άριχτα μέσα στο V, στο νεύρο του προηγούμενου άριχτου. Με την πλέξη αυτή έχουμε πολλά αβαντάζ. Πρώτα απ' όλα γίνεται πιο παχιά η πλέξη, πιο σταθερή, δεν ξεχυλώνει. Μας δίνει την αίσθηση του πλεκτού με βελόνες. Είναι σαν πλέξη με βελόνες αυτή.
Φτάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς, κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίζουμε. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω. Άριχτο κάτω από τον πόντο μου, μέσα στο V. Μέχρι το τέλος της σειράς πάλι. Αυτό λοιπόν ακριβώς θα κάνω σειρές μέχρι να φτάσω περίπου τα 5 εκατοστά. 5 εκατοστά θα είναι σε αυτό το πλαϊνό, 5 εκατοστά θα είναι και στο άλλο πλαϊνό που θα κάνουμε, οπότε το φάρδος της τσάντας μας θα είναι 10 εκατοστά. Εμένα μου αρκούν, αν θέλετε λιγότερα, στο κάθε ξύλινο πλαϊνό θα κάνετε λιγότερες σειρές. Πήγαινε, έλα λοιπόν, θα ολοκληρώσω για 5 εκατοστά τις σειρές μου και θα επανέλθω με τα δύο κομμάτια. 5 σειρές λοιπόν εγώ χρειάστηκα για να έχω 5 εκατοστά. Κόβω το νήμα μου και απλά στερεώνω. Θα κάνω ακριβώς τα ίδια βήματα και στο άλλο πλαϊνό. Και αφού το ολοκλήρωσα, πάμε να δούμε μια ιδιαίτερη ένωση. Τα δύο πλαϊνά μου είναι ακριβώς ίδια, έχουν τους ίδιους πόντους και το ίδιο πάχος. Θέλω λοιπόν να κάνω μια όμορφη ραφή, έτσι ώστε να ενώσω τα δύο μου πλαϊνά. Δεν έχω κόψει το νήμα από το δεύτερο και συνεχίζω λοιπόν με το ίδιο νήμα. Το περνάω από το πλαϊνό το άλλο και παίρνω τη μία θηλιά από αυτό τον πόντο από πάνω προς τα κάτω, την εξωτερική θηλιά από την άλλη πλευρά από πάνω προς τα κάτω, φέρνω νήμα επάνω και τις δύο και κλείνω με βουβό. Από την πάνω πλευρά του πόντου προς τα κάτω, της εσωτερικής θηλιάς, της εσωτερικής θηλιάς και από το άλλο κομμάτι, παίρνω νήμα, το φέρνω επάνω και κλείνω με βουβό. Αυτή θα είναι η ένωσή μου. Παίρνω τις εσωτερικές κλωστές από τους πόντους μου, από πάνω προς τα κάτω και τις δύο και κλείνω με βουβό. Δείτε, κάνει μια πολύ ωραία ραφή, σταθερή και όμορφη. Πόντο-πόντο λοιπόν πάμε, έχουμε τους ίδιους ακριβώς πόντους και στα δύο, οπότε δεν θα χρειαστεί ούτε να μετρήσουμε ούτε τίποτα. Ένα πόντο από το ένα κομμάτι, ένα πόντο από το άλλο. Με τον τρόπο αυτό, η ραφή μου, η ένωσή μου γίνεται επίπεδη και λεία. Αυτό ακριβώς που θέλω για αυτή την τσάντα. Να τη. Συνεχίζω μέχρι να φτάσω στην άλλη πλευρά. Δείτε πόσο όμορφη είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάνω μια λυσίδα στον αέρα για να σηκωθώ στο ίδιο ύψος και εγώ θέλω να περάσω τα κρικάκια μου. Είναι ραφτά τα κρικάκια αυτά, δεν είναι κρίκοι ανοιγόμενοι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε και σας βολεύει. Πέρασα λοιπόν το κρικάκι μου, πλέκοντας μαζί με το πλεκτό το κρικάκι για δύο άριχτα. Συνεχίζω κάνοντας άριχτα, έτσι και αλλιώς θέλω να κάνω μια περιμετρική σειρά για να δέσω όμορφα την τσάντα και να έχω και ένα ωραίο τελείωμα. Οπότε σε αυτή την τελευταία σειρά περνάω και το κρικάκι μου. Κάνω στο πλαϊνά μου άριχτα, στο φάρδο, στο βάθος της τσάντας και βγαίνω στην πλευρά με το ξύλινο στοιχείο.
Εδώ θα κάνω ακριβώς την ίδια πλέξη που έκανα τόση ώρα. Θα πατήσω κάτω στον εύρο της τσάντας για να κάνω τη σειρά με τα άριχτα. Πόντο-πόντο, πατώντας μέσα στο V, μέχρι να φτάσω στην άλλη πλευρά. Σε αυτή λοιπόν την πλευρά με το φαρδί κομμάτι, κάνω άριχτα και φτάνω στο κέντρο που θα πρέπει να βάλω και το άλλο μου κρικάκι. Ένα πόντο πριν το κέντρο. Το κέντρο και άλλος ένας, τρεις πόντι, τρία άριχτα είναι αρκετά για να πιάσουμε το κρικάκι επάνω. Συνεχίζουμε λοιπόν, άριχτο πιάνοντας όμως μαζί και τον κρίκο. Γύρισα λοιπόν και πάνω από το άλλο πλαϊνό με το ξύλο και φτάνοντας στο τέλος κάνω τα άριχτα που χρωστάω στο κρικάκι μου. Και κλείνω με βουβό. Έτοιμα όλα στη θέση τους. Θα στερεώσω τα νήματα που μου έχουν μείνει με βελόνα και το βασικό κομμάτι, το σώμα της τσάντας μου είναι έτοιμο. Θα ετοιμάσω και την αλυσίδα μου. Έχω πάρει λεπτή αλυσίδα με παπαγαλάκια. Έχω βάλει πάνω τις τσαχπινιές μου. Δύο αλυσίδες χιαστή είναι, ή ένα 20 μήκος, που εγώ τις δίπλωσα στη μέση για να είναι διπλή. Έχω περάσει μέσα το Greek Ondé. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, ανοιγόμενο, στρογγυλό, τέτοιο κρικάκι, καμάρα, ό,τι έχετε. Δύο λοιπόν οι αλυσίδες, γιατί στο πάνω σημείο θέλω να κάνω πέλμα, πλεκτό. Πριν κάνω το πέλμα, δοκιμάζω τη θήκη που έχω φτιάξει. Βάζω τις καρφίτσες μου και στα σημεία αυτά θα κάνω πονταρισιές με τη βελόνα μετά για να είναι σταθερή επάνω η θήκη. Πάμε να κάνουμε και έναν εύκολο και γρήγορο ημάντα, ένα κομματάκι, πέλμα για τον ώμο μας. Πήρα μικρότερο βελονάκι, νούμερο 3,5, για να είναι πολύ σταθερό και έριξα 30 πόντους και έναν για να γυρίσω. Ξεκινάω κάνοντας 8 βουβά στον πίσω πόντο. Συνεχίζω με 14 άριχτα. Στην πίσω θηλιά πάντα πατάω για ένα ωραίο τελείωμα. Και μου έμειναν 8 τελευταίοι πόντοι που θα πρέπει να κάνω πάλι 8 βουβά. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρίζω
και για την δεύτερη σειρά και για τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Οκτώβουβα, στην πίσω θηλιά όμως. 14 άριχτα με την πλέξη που έκανα στην τσάντα, πατώντας πιο κάτω στον πόντο μου, πάνω στον νεύρο, για να έχω και το πιο παχύ αποτέλεσμα και σταθερό και την πλέξη αυτή με τα δε. Δεκατέσσερα άριχτα λοιπόν στο V του πόντου και 8 βούβα στην πίσω θηλιά. Αυτό θα δημιουργήσω, είναι πιο βαρδί στη μέση, στενό στις άκρες. Το έκανα για λίγες σειρές. Αφήνω αρκετό νήμα για να μπορέσω να το ενώσω. Δείτε το πέλμα μου. Θα περάσω τη στενή του άκρη μέσα από το κρικάκι μου, την καμάρα μου και το ράβω με βελόνα και το ίδιο νήμα. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά και είναι έτοιμο. Αυτή ήταν η τσάντα. Πάρα πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, ιδιαίτερη όμως. Αν σας άρεσε και σας το βίντεο, πατήστε like. Αν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι, ώστε να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.